Είμαστε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοτηριστών Λέσβου, τον κύριο Μιχάλη Βαΐτη. Κύριε Βαΐτη, σε λίγες μέρες πρόκειται να κάνετε μία εκδήλωση. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν? Φέτος η Φιλοτηρική Εταιρεία, με αφορμή τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, διοργανώνει μαζί με τον Δήμο Μυτιλήνης μία έκθεση γραμματοσύμων και τεκμηρίων που αφορούν όλη την περίοδο από τη Μικρασιατική Εκστρατεία το 2019 μέχρι την καταστροφή το 1922. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει κομμάτια από τις συλλογές των μελών μας και κάποιων φίλων που δεν είναι μέλη μας, που έχουν το μικρόβιο του να μαζεύουν και να συλλέγουν τόσο γραμματόσημα όσο και άλλα αντικείμενα, και έτσι θα δούμε αρκετά στοιχεία της δουλειάς τους, τι έχουν από το υλικό που ο καθένας έχει συλλέξει και ταιριάζει στο πλαίσιο που σας είπα πριν, δηλαδή την χρονική περίοδο από το 1919 μέχρι το 1922 και αφορούν την περιοχή της Μικρασιατικής. Πού και πότε θα γίνει η εκδήλωση και ποιος αφορά? Η εκδήλωση θα γίνει στην Δημοτική Πινακοθήκη. Ξεκινάει την Κυριακή 9 Οκτωβρίου. Έχει διάρκεια μία εβδομάδα μέχρι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου. Και αφορά, θα έλεγα, τους πάντες, με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να έρθει και να την επισκεφτεί και σίγουρα θα βρει κάτι ενδιαφέρον, κάτι θα του κινήσει την, νομίζω, την περιέργεια από τις συλλογές που θα παρουσιαστούν σε αυτή την έκθεση. Ήδη έχουμε ενημερώσει τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ήδη έχουμε δεχθεί αρκετά ραντεβού για ξενάγηση. Η έκθεση θα ανοιχτεί κυρίως το πρωί, δηλαδή καθημερινά από τις 9 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, και θα είναι ανοιχτή Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, 6 με 8, και Σάββατο Κυριακή πρωί 10 με 1, έτσι για να μπορέσουμε να, όσο δυνατόν, να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα εκθέματα? Τα εκθέματα καλύπτουν διάφορα είδη συλλογών. Σίγουρα θα έχουμε γραμματόσημα. Τα γραμματόσημα της περίοδου του 1919-1922 και κυρίως τα γραμματόσημα που επισημάνθηκαν μετά την μικρασιατική καταστροφή και με την επανάσταση 22 που έγινε τότε, επισημάνθηκαν στις αρχές του 23 κάποια γραμματόσημα. Και έτσι θα δούμε αυτή τη συλλογή. Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον μεγάλο, θα έχουν δύο συλλογές που θα εκτεθούν και αφορούν ταχυδρομημένα αντικείμενα, κυρίως φάκια γελιογραφίας, που έχουν σφραγιστεί από τα ελληνικά ταχυδρομεία που λειτουργούσαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας τα τρία εκείνα χρόνια. Οπότε αυτή η συλλογή πιστεύω θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε δηλαδή ακριβώς την ελληνικότητα των σφραγίδων με τις οποίες διακινούνταν η υλογραφία στα μέρη εκείνα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και καρποστάλ, αρκετά καρποστάλ, τόσο από την περιοχή της Μύρνης και από τις αρχές του 20ου αιώνα, για να δούμε την ελληνική ζωή κατά κάποιο τρόπο της Μύρνης μέσα από τα καρποστάλ αυτά. Και θα έχουμε και λιγότερα καρποστάλ και από άλλες περιοχές, όπως το Αϊβαλί, η Τένεδος, η Ήμβρος, το Δικελί, θα έχουμε δηλαδή καρποστάλ από τις περιοχές αυτές. Επίσης, από την περιοχή της Σμύρνης θα έχουμε και πάρα πολλά δείγματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ελλήνων, της περιοχής εκείνης, δηλαδή θα έχουμε επιστολόχαρτα και τιμολόγια από ελληνικές επιχειρήσεις, που η έδρα τους ήταν κυρίως στη Σμύρνη και σε άλλες έτσι, μεγάλες πόλεις της περιοχής εκείνης. Οπότε θα έχουμε και τέτοιο υλικό. Στην έκθεση επίσης θα έχουμε, και αυτό πιστεύω θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, ένα έκθεμα που αφορά το αναγκαστικό δάνειο του 1922, η απόφαση που πάρθηκε δηλαδή από την τότε κυβέρνηση με σκοπό να χρηματοδοτηθεί η Μικρασιατική Εκστρατεία στις αρχές του 1922, που είχαμε τη διχοτόμηση των χαρτονομισμάτων και έτσι έμενε το ένα κομμάτι του χαρτονομίσματος, το αριστερό, για χρήση στο μισό της αξίας του, δηλαδή αν είχαμε ένα χαρτονόμισμα των 100 δραχμών, ο κάτοχός του έπαιρνε να το σχίσει στη μέση, το αριστερό κομμάτι να το χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του, αλλά για 50 δραχμές,
Και το υπόλοιπο, το δεξιό κομμάτι, οι άλλες 50 δραχμές, ήταν αναγκαστικό δάνειο. Δηλαδή, αναγκαστικά το έπαιρνε το κράτος για να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία και ο κάτοχος του χαρτονομίσματος θα έπαιρνε μια ομολογία στη θέση των 50, ας πούμε, δραχμών, μια ομολογία διάρκειας 20 ετών. Και εντάξει, υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες πάνω στο θέμα αυτό, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη στιγμή να τις αναλύσουμε, αλλά θα υπάρχει ένα έκθεμα που θα περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε τότε. Θα δούμε χαρτονομίσματα, θα δούμε ομολογίες, όλα τα σχετικά με το αναγκαστικό δάνειο του 1922, το οποίο από ό,τι λέει η βιογραφία ήταν και παγκόσμια πρωτυπία, ελληνική δηλαδή, να υπάρχει αναγκαστικό δάνειο μέσω της διχοτόμησης του χαρτονομίσματος. Από όλα αυτά τα εκθέματα, εσείς ποιο θεωρείτε ιδιαίτερο? Τι να σας πω, είναι δύσκολο να ξεχωρίζει κανείς κάποιο, με την έννοια ότι όλα τα εκθέματα, για αυτόν που κάνει τη συλλογή, είναι κάτι που το αγαπάει, άρα για αυτόν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι δύσκολο να πεις ότι ποιος αγαπάει περισσότερο τη συλλογή του. Όλοι αγαπάνε τις συλλογές στο ίδιο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι συλλογές, δεν είναι αντικείμενα που πήραμε από κάποιο μουσείο ή οτιδήποτε. Είναι συλλογές που κάνουν τα μέλη μας και οι φίλοι της εταιρείας, και μέσω του συλλεκτισμού θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει και μια ιστορική τεκμηρίωση. Δηλαδή, ναι, μεν κάνουμε το χόμπι μας, αλλά παράλληλα κάνουμε και μια ιστορική έρευνα. Ανήκουν στις συλλογές των αυτών που θα τα εκθέσουμε. Έχουμε και κάποιες συμμετοχές κάποιων φορέων. Θα έχουμε τα γενικά αρχεία του κράτους, τα οποία θα εκθέσουν κάποια ντοκουμέντα σε σχέση με το προσφυγικό, το οποίο ακολούθησε την μικρασιατική καταστροφή. Θα έχουμε την δημόσια βιβλιοθήκη Μυτιλίνης, που θα εκθέσει κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων της Μυτιλίνης εκείνης της εποχής, που σχολιάζουν την επικαιρότητα τόσο της μικρασιατικής εκστρατείας όσο και του προσφυγικού. Θα έχουμε και αρκετές φωτογραφίες, γενικά τόσο από συλλέκτες όσο και από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, το ΕΛΙΑ, που αφορούν τόσο τη μικρασιατική εκστρατεία όσο και το προσφυγικό στη Μυτιλίνη αργότερα. Πόσοι εκθέτες συμμετέχουν? Συμμετέχουν περίπου 15 εκθέτες με συλλογές τους. Είναι από εδώ, είναι και από εδώ? Κυρίως είναι από τη Μυτιλίνη, αλλά έχουμε και ορισμένες συμμετοχές από άλλα μέρη της Ελλάδας, από την Αθήνα και από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε και συλλογές εκτός Λέσβου. Θα ήθελα εδώ να τονίσω έτσι την σημασία του και το ενδιαφέρον που έχει κανείς να μαζεύει έτσι παλιά αντικείμενα και να τα μελετάει, γιατί στη συνέχεια μπορούμε έτσι να τεκμηριώσουμε καλύτερα την ιστορία μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Μυτιλίνης, ο οποίος από την αρχή και κυρίως ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Τσακίρης, αγκάλιασε πάρα πολύ έτσι ζεστά αυτή την πρωτοβουλία που είχαμε να διοργανώσουμε την έκθεση, την οποία και χρηματοδοτεί ο Δήμος και μας διαθέτει προφανώς και την Δημοτική Πινακοθήκη. Και επίσης να σημειώσω και τη συνεργασία των ελληνικών ταχυδρομείων, τα οποία την πρώτη ημέρα της έκθεσης, δηλαδή στις 9 Οκτωβρίου, που είναι τα εγγένεια, θα έχουν ανοιχτό το ταχυδρομικό κατάστημα εδώ στη Μυτιλίνη, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φιλοτελιστές, αν θέλουν να σφραγίσουν γραμματόσημα ή άλλα αντικείμενα, με την αναμνηστική σφραγίδα που τα ΕΛΤΑ μας κάνουν, ας πούμε, την τιμή να φτιάξουμε για εκείνη τη μέρα. Δηλαδή θα έχουμε μια ειδική σφραγίδα του ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιηθεί μόνο την Κυριακή 9 Οκτωβρίου με αφορμή την έκθεση αυτή, και όποιος θέλει να πάρει αποτύπωμα της σφραγίδας αυτής, το ταχυδρομικό κατάστημα θα είναι ανοιχτό το πρωί της Κυριακής, ώστε να μπορέσει να λάβει αυτό το αποτύπωμα. Επίσης, η φιλοτελική εταιρεία, με αφορμή την έκθεση αυτή, θα εκδώσει ένα, όπως λένε, προσωπικό γραμματόσημο, δηλαδή ένα γραμματόσημο το οποίο αριστερά θα έχει την ελληνική σημαία πάνω θα αναγράφεται και το ταχυδρομικό τέλος, και δεξιά θα έχει ένα ζωγραφικό έργο που απεικονίζει στιγμές του προσφυγικού, δηλαδή ανθρώπους μπροστά σε καΐκια με τις αποσκευές τους, ό,τι μπόρεσαν
να μαζέψουν για να φύγουν από τη Σμύρνη. Και αυτό το έργο είναι μια προσφορά που έκανε ο Κώστας Μανιατόπουλος, ο διευθυντής του Μουσείου Τεριάντ, προς τη Φιλοτελική Εταιρεία, με σκοπό να χρησιμοποιήσουμε την παράσταση αυτή του ζωγραφικού του πίνακα για να έχουμε την παράσταση αυτή του γραμματοσύμου. Αλλά θα έχουμε και αναμνηστικό γραμματόσημο με την ευκαιρία της έκθεσης, με την παραχώρηση έτσι, της χρήσης του ζωγραφικού πίνακα του Κώστα του Μανιατόπουλου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τη θέση αυτή. Να θυμίσω ότι ο Κώστας ο Μανιατόπουλος πάντα είναι κοντά στην εταιρεία μας και είχε ξανακάνει έτσι μια τέτοιου είδους κίνηση και το 2019 που είχαμε την προηγούμενη φιλοτελική έκθεση, που πάλι ένα ζωγραφικό έργο το οποίο ζωγράφησε ειδικά για μας, μας παραχώρησε το δικαίωμα να το κάνουμε γραμματόσημο και τότε. Τον ευχαριστούμε θερμά.